Στο Ζιρίνιο Δημοτικό Στάδιο, ο Ζαόν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδια την 7η αγωνιστική στην Pre-League γυναικών. Ένα Ζαόν ο οποίος πέφτει σε αρκετά λάθη, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά, δεν έχει απαντήσεις στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα θα περάσει όπως η Φακοπουλίδου. Μια επίθεση τώρα για τον Παναθηναϊκό με πλασέ της Νούσια. Εκεί ήταν η αναγνώστη του, η Αργυροπούλου. Περνάνε όπως οι γηπεδούχες με την Φακοπουλίδου. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την Κελεσίδη. Εδώ θα βάλει τον μπλοκ ο Ζαόν με την Καπέλου και την Ποδράκη. Θα πάρει τον 13ο πόντο, 13-18. Είναι κοντά μας μία από τις παίχτριες του Ζαόν, η Ευαγγελία Καπέλου. Ευαγγελία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κάνατε μια μεγάλη προσπάθεια σήμερα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Γνωρίζατε εξ αρχής ότι έχετε μια δύσκολη αποστολή. Παρ' όλα αυτά, πήρατε και ένα σετ απέναντι στην ομάδα του Τριφυλιού. Την υποχρεώσατε στην απώλεια του πρώτου σετ μετά από αρκετές αγωνιστικές, μετά από το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ. Πώς είδες το παιχνίδι? Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, πιστεύω. Εντάξει, δεν θέλαμε να μείνουμε μόνο στο ένα σετ. Θέλαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ήμασταν προετοιμασμένες γι' αυτό σήμερα. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ στην προπόνηση, με τον προπονητή όλα. Κύλησαν πάρα πολύ καλά. Βέβαια, είχαμε έναν αντίπαλο ο οποίος πιέζει και αυτό φάνηκε σήμερα στο γήπεδο. Βέβαια, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερο χαρακτήρα μπορούσαμε μέσα στο γήπεδο. Παρά την ήττα, πάντως παραμένετε στην πρώτη πεντάδα. Σε ένα πρωτάθλημα αρκετά δύσκολο, απαιτητικό φέτος, με πολλές ιδιαιτερότητες, με πολλές μεγάλες ομάδες με ιστορία να συμμετέχουν. Είστε μετά από 7 αγωνιστικές στην πρώτη πεντάδα και γενικότερα δείχνετε ένα αξιόμαχο σύνολο. Είστε μια νεανική ομάδα, ανταγωνιστική και νομίζω θέλετε αυτό να διαρκέσει μέχρι το τέλος και νομίζω ότι μπορείτε, έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Είμαστε μια νεανική ομάδα η οποία δουλεύει πάρα πολύ στις προπονήσεις. Είμαστε δεμένες, προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο το καλύτερο γίνεται, όσο το καλύτερο δυνατόν καλύτερα στους αγώνες. Αυτό σίγουρα γίνεται μέσω των προπονήσεων. Θέλουμε να διατηρήσουμε ένα καλό επίπεδο σε όλο το πρωτάθλημα και ελπίζω να το καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ, καλή συνέχεια. Γεια σας. Προπονητής του Ζαόν, ο Κωνσταντίνος, πήρε προηγουμένως time out. Ο Ζαόν είχε ένα προβάδισμα με 19-12 και πλέον το σκορ έχει φτάσει στο 20-17. Έχουμε ένα επιμέρους 5-1 για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά του δεύτερου σετ. Έχουμε επιστρέψει τώρα στην αναμέτρηση με την Αθηνά Μπογιατζόγλου να σερβίρει. Διαφορά στους τρεις. Η ζήση για την άμυνα της Ρόγκα. Βοιατζόγλου για την Κοσμά, την πέρασε την μπάλα. Η ευκαιρία όμως τώρα για τον Ζαόν από την πίσω ζώνη. Σηκώνεται η Φακοπουλίδου, βγήκε η άμυνα όμως από την Ρόγκα. Και η Κοσμά θα πάρει και πάλι τον πόντο. Απόλυτη πρωταγωνίστρια η Σοφία Κοσμά σε αυτά τα τελευταία λεπτά του δεύτερου σετ. Είναι δίπλα μου ο προπονητής της ομάδας του Ζαόν, ο Κώστας Λιώσης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μόλις τελείωσε ένα αρκετά απαιτητικό παιχνίδι για τον Ζαόν κόντρα στον Παναθηναϊκό, μια ομάδα που είναι μέσα στα φαβορί για να κερδίσει την άνοδο για την Α1. Ήταν για την ομάδα σας με 3-1. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάλατε από το παιχνίδι αυτό? Ξέραμε εξ αρχής ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν μια ομάδα η οποία θα έβγαζε όλες τις αρετές του μέσα στο γήπεδο για να μπορέσει να διεκδικήσει το παιχνίδι. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, να το αναγκάσουμε εκεί. Απ' την άλλη, θέλαμε και να αντιδράσουμε. Αντιδράσαμε στο δεύτερο σετ. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε στο σερβίς, τα καταφέραμε. Απ' την άλλη, δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα δύο σετ, ούτε στο τρίτο ούτε στο τέταρτο. Προσπαθήσαμε, αλλά η προσπάθεια με αυτές τις ομάδες δεν φτάνει. Χρειάζεται και αποτέλεσμα και χρειάζεται πολύ περισσότερο διάρκεια. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι να καταφέρει τους στόχους του, όπως και εμείς έχουμε τώρα 4 παιχνίδια μπροστά μας μέχρι τη λήξη της πρώτης, του πρώτου γύρου, τα οποία είναι μέσα στους στόχους μας και θα προσπαθήσουμε κάθε ένα ξεχωριστά βέβαια να αποκομίσουμε το μέγιστο δυνατό σε άθροισμα νικών και βαθμών. Πάντως είστε μια νεανική ομάδα, χαρακτηρίζεστε από πολλούς ως μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα στο φετινό δύσκολο πρωτάθλημα. Παραμένετε στην πρώτη πεντάδα παρά από αυτή την ήττα και είναι ένας ρεαλιστικός στόχος το πλασάρισμα στην πεντάδα για το Ζαόν φέτος? Νομίζω ότι είναι ένας στόχος απόλυτα ρεαλιστικός. Πέρσι δεν είχαμε καταφέρει να μπούμε στα play-out. Νομίζω ότι φέτος και με την προσπάθεια που κάνουν τα κορίτσια και με την όρεξη που δείχνουν και με τη διάθεση του να ανταγωνιστούν ομάδες και καλύτερες από αυτές,
ελπίζω να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, αλλά ένα-ένα, σιγά-σιγά δηλαδή, θα δείξει η ομάδα ποιες είναι οι δυνατότητές της. Περάσαμε μια δύσκολη εκκίνηση πρωταθλήματος, με πολλά ταξίδια, έχοντας παίξει και με τις τέσσερις ομάδες που είναι από πάνω μας. Θεωρώ ότι σιγά σιγά και με την επιστροφή και τη κεντρικού μας θα είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Τώρα βγαίνει υποδοχή από την Νούσια. Αυτή θα πάρει και την επίθεση για τον Παναθηναϊκό με πολύ δύναμη μπάλα επάνω στην Καπέλου που έβγαλε άμυνα, αλλά στη συνέχεια είχαμε διπλή μπάλα από την αναγνώστου. Καπέλου προηγουμένως έβγαλε περισσότερο στικτοδός άμυνα. Είναι δίπλα μου η Μαρία Οικονομίδου, μια από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες για την ομάδα του Παναθηναϊκού για ακόμη ένα παιχνίδι. Μαρία, συγχαρητήρια καταρχάς για την νίκη σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν εξ αρχής το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι με τον Ζαόν για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι δικαιολογήσατε αυτό το χαρακτηρισμό. Πήρατε μια, στο τέλος όπως κρίθηκε το παιχνίδι, άνετη νίκη και συνεχίζετε. Πώς σου φάνηκε το παιχνίδι? Κοιτάξτε, γενικά εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν φαβορί στην κατηγορία. Τώρα σίγουρα είμαστε μια ομάδα με τελείως διαφορετικούς στόχους από το Ζαόν. Τα κορίτσια κάνουν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Μας πιέσανε, είδατε, χάθηκε και το ένα σετ με το που χαλαρώσαμε λίγο, πήραν ρυθμό και άλλες. Είχατε να χάσετε από το πρώτο παιχνίδι, σετ, έτσι. Ναι, από την πρώτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ είχαμε να χάσουμε σετ. Εντάξει, ήταν ένα λάθος και αυτό ένα μικρό στραβοπάτημα, αλλά σημασία έχει ότι ανάκαμψε η ομάδα μετά και ότι βρήκαμε το ρυθμό μας πολύ καλύτερα από το ξεκίνημα. Τι θα δούμε σε αυτό το πρωτάθλημα της Pre-League, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχετε εσείς ο Παναθηναϊκός, μια τεράστια ομάδα στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, υπάρχει η ΑΕΚ, υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει πολύ μεγάλες ομάδες γενικά με ιστορία που έχουν αφήσει εποχή στον ελληνικό χώρο και θα θέλαμε να τις δούμε πραγματικά όλες στην Α1. Η δική μου η ευχή αυτό είναι, κάποια στιγμή να φτάσουν όλες αυτές οι ομάδες να είναι Α1 και να ανέβει το επίπεδο σαν χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Pre-League. Είναι λίγο θολό το τέλος, θεωρώ, αλλά έχω εμπιστοσύνη τρομερή στην ομάδα μου και στο staff, στον προπονητή μου και στην ομάδα από πίσω. Γιατί να ξέρετε, ο Παναθηναϊκός μας στηρίζει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και επειδή είναι ένα υγιές σωματείο, θα ήθελα να είμαστε εμείς αυτοί που θα ανεβούμε φέτος, μαζί με όποια όλη η ομάδα ακολουθήσει. Ευχαριστούμε, Μαρία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ιωάννα Βογιατζόγλου στο σερβίς Αργυροπούλου. Αναγνώστου Φακοπουλίδου με πλασιά βάλα του διπλού μπλοκ του Παναθηναϊκού. Πρόλαβε και η Κοσμά. Κουντουρά για την Οικονομίδου. Και εδώ η Μαρία Οικονομίδου, όπως τόσες και τόσες φορές έκανε στο παιχνίδι, θα τελειώσει την φάση και μαζί την αναμέτρηση. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Ζαόν και τον Παναθηναϊκό μόλις έχει ολοκληρωθεί. Η ομάδα της Κηφισιάς δεν τα κατάφερε κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο και γνώρισε την ήττα με 3-1. Παραμένει όμως στην πεντάδα και συνεχίζει τις προσπάθειές της στο φετινό πρωτάθλημα της Pre-League. Από το κλειστό γήπεδο Κηφισιάς για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.